Πήγα να κάνω μία βόλτα και βρέθηκα με το μπαταρισμένη. Δεν έχει φτιαχτεί, δεν έχει γίνει τίποτα για να προστατευτεί ο πολίτης και ο κάθε πολίτης του Ηρακλείου. Αυτό είναι το σημείο παγίδα στην πλατεία Ελευθερίας, στο οποίο νεαρή κοπέλα τραυματίστηκε στο πόδι, με την ίδια να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Περπατούσα κανονικά να πάω πιω ένα καφέ. Θα πήγαινα στη δουλειά μου μετά από 2 ώρες και ξαφνικά βρέθηκα μέσα σε μία τρύπα από το πουθενά στο Εφτακάθαρο. Εκεί που περπατούσα μπήκε μέσα το πόδι μου. Υπέφερα από τον πόνο. Μία βόλτα στην καρδιά του Ηρακλείου εξελίχθηκε και τη Ραφαέλα σε εφιάλτη, με την ίδια να μας περιγράφει την περιπέτειά της. Δόξα τω Θεώ δεν ήταν τόσο σοβαρό, αλλά αυτή τη στιγμή θα κάτσω 10 μέρες από τη δουλειά μου. Θα τρέχω για να φτιάξω τα χαρτιά μου. Έχω πάθει κάκωση του αστράγαλου στον αστράγαλο. Και θα είσαι έτσι πόσες μέρες? 10 μέρες και αν δεν φτιάξει άλλες 10. Γύρω στις 20 μέρες, μπορεί και μήνα. Ταλαιπωρία, πολύ πόνος, φάρμακα, παυσίπονα, πολύ διαδικασία, άσχημη. Εργαζόμενη σε καφετέρια, η οποία αντίκρισε το περιστατικό, έσπευσε να τη βοηθήσει. Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δηλαδή δεν είναι η πρώτη που έπεσε. Εντάξει, άλλες φορές προφανώς δεν είχαν κάτι σοβαρά θέματα υγείας. Αλλά έχω δει πάρα πολλές φορές να πέφτει ο κόσμος εδώ. Μόλις την είδα έτρεξα αμέσως, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Πήγα, της έφερα το πάγο, εντάξει, αλλά δεν μπορούσε να σηκωθεί και πάλι, είχε χτυπήσει πολύ. Και φώναξα με το ασθενοφόρο, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι παγίδες στην πλατεία Ελευθερίας είναι δεκάδες. Ωστόσο, η επίμαχη τρύπα στη σχάρα θα πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν μικροί και μεγάλοι, με τη νεαρή κοπέλα να στέλνει το δικό της μήνυμα προς τη Λότζια. Κύριε Λαμπρινέ, σας παρακαλούμε, εγώ σας παρακαλώ, κάντε μία παρέμβαση οπωσδήποτε, παράκληση θερμή, για να μην γίνει κάτι σαν αυτό που έγινε με μένα, σε κανένα παιδάκι, σε κανένα μεγάλο άνθρωπο, σε κανένα τουρίστα, σε οποιονδήποτε, να γίνει άμεσα παρέμβαση.